Σε επίπεδα ρεκόρ διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο. Ο Βαγγέλης Δουράκης μαζί μας εδώ και 27 χρόνια είχαμε να δούμε τόσο υψηλό πληθωρισμό. Πρωτοφανείς ανατιμήσεις θυμίζουν πληθωρισμό δραχμής θα έλεγε κανείς. Να δούμε όμως πώς κινήθηκε ο πληθωρισμός από τις αρχές της χρονιάς. Mm -hmm. Τον Ιανουάριο λοιπόν είχαμε 6,2%. Ανέβηκε το Φεβρουάριο στο 7,2% για να καταλήξει το Μάρτιο 8,9% πληθωρισμό. Να δούμε βασικά προϊόντα πόσο αυξήθηκαν και πώ τροφοδοτήθηκαν αυτέ οι ανατιμήσει. Από τον ηλεκτρισμό 79,3% υψηλότερα η τιμή του σε, μέσα σε ένα χρόνο. Ε, Πετρέλαιο θέρμανς 58,5%. Κάψιμα 29% ακριβότερα, τα, ε, τα έλαια 19,9%, λαχανικά 13,6%, ψωμί 7,6%, αεροπορικά εισιτήρια, μια που πλησιάζουμε και το Πάσχα, καλό θα είναι να το γνωρίζουμε, 26,8% υψηλότερα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια 16% πιο ακριβά σε σχέση με πέρυσι. Ακρίβεια παντού, σε ευχαριστούμε Βαγγέλη.